Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτή την παρουσίαση αυτών των τριών βιβλίων του κυρίου Τσάτσου, γιατί πράγματι αυτά τα τρία βιβλία είναι σπουδαία βιβλία. Συνδυάζουν αρκετά πράγματα τα οποία σπανίζουν πια. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα μιλήσει ο διδάκτορας κύριος Κωνσταντίνος Μπούρας, που είναι ποιητής και κριτικός για το έργο του κύριου Τσάτσου. Μετά θα κάνω εγώ μια μικρή τοποθέτηση και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις στον κύριο Τσάτσο και εμείς και εσείς και όπως θέλετε θα γίνει. Θα δούμε όμως πώς θα γίνει. Είναι λίγο πιο χαλαρό γιατί και τα βιβλία είναι βιβλία που ενώ στοχεύουν σε κάτι, στην πραγματικότητα τα διαπερνάει το χιούμορ και μπορείς να έχεις μια ανάγνωση απόλαυσης. Ο κύριος Μπούρας θα πάρει το λόγο. Κωνσταντίνος Μπούρας, όπως σας είπα, ποιητής και κριτικός, κύριε Μπούρα. Ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι το πιο δύσκολο είδος γραπτού και προφορικού λόγου είναι το ψυχαγωγικό. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιμηθείς μια τραγωδία ή ένα δράμα, αλλά σε δύσκολες μεταβατικές και μετεχμιακές εποχές, όπως είναι η δική μας, το να ψυχαγωγήσεις έναν άνθρωπο, να τον βοηθήσεις να αφαιρεθεί, να ξεχάσει τις βιοποριστικές έννοιες και σκοτούρες καθημερινότητος και να μπει σε ένα άλλο μυθολογικό αφηγηματικό πλαίσιο, είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να διανοηθεί ένας επαγγελματίας συγγραφέας. Εγώ μετά από 42 τυπωμένα βιβλία δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο και θαυμάζω το αποτέλεσμα αυτής της τριλογίας για την οποία θα μιλήσω αμέσως τώρα και εύχομαι να ακολουθήσει όπως και στις αρχές στους δραματικούς αγώνες σε κάθε τριλογία υπήρχε και ένα τέταρτο μέρος, το σατυρικό δράμα. Ήτανε τρεις τραγωδίες, ένα σατυρικό δράμα. Εδώ είναι τρεις εμπεριστατωμένες βαθιές κωμωδίες με υπόβαθρο μυθολογικό και ενδεχομένως θα μας το πει στο τέλος, θα τον ρωτήσουμε αμέσως μετά, να υπάρχει και μια τέταρτη συνέχεια. Όλες οι σοβαρές τριλογίες είναι τετραλογίες. Με αυτόν λοιπόν τον απολαυστικό εικονογραφημένων τόμων κλείνει η ευθυμογραφική τριλογία μετανεωτερικής αναπλάσεως της αρχαίας μυθολογίας για διδακτικούς αλλά και για επαγωγικούς ψυχαγωγικούς λόγους. Σκοπός εδώ είναι η αισθητική αναγνωστική απόλαυση μέσα από την περιδιάβαση σε οικείους και παγκόσμιους πλέον μυθολογικούς τόπους και μοτίβα που έχουν καταστεί πλέον πολιτιστική κληρονομιά ολάκερης της ανθρωπότητας η οποία είναι και πρέπει να παραμείνει ενιαία και αδιαίρετος. Αυτή η ολιστική αντίληψη του ανθρώπου που αποπνέουν τα εικονογραφημένα κείμενα, ο άνθρωπος ως αναπόσπαστο έλογο στοιχείο, αρμονικώς εντεταγμένο εις το όλον, εις το αρχαίον άπαν, εις το σύγχρονο all that is, των πολυθεϊστικών θρησκειών αλλά και των ρευμάτων της New Age, ξεκίνησε από τους προσοκρατικούς φιλόσοφους, αυτούς που λέμε σήμερα προσοκρατικούς, οι οποίοι ήταν επιστήμονες, ποιητές, προφήτες και αργότερα οι Λατίνοι θεωρητικοί της λογοτεχνίας τους ονόμασαν poete vates, poeta vates στον ενικό. Όσο και αν αμφισβητούμε σήμερα στη δίνη της χαοτικής, μετανεωτερικής, μεταχμιακής, μεταβατικής εποχής μας, της ταραγμένης εποχής μας, κάθε τι που έχει σχέση με ταλέντο, πνεύμα, ενθεών, προφητεία, τα αμφισβητούν οι άνθρωποι όλα αυτά, τα θέτουν ένα αμφιβόλο. Κάθε τι που δεν έχει σχέση τέλος πάντων με αυτή την παράλογη πραγματιστική χρηματοθυρία και χρησιμοθυρία τους. Τα ψήγματα εκείνης της πανάρχης μαγικής σκέψης παραμένουν στον ερπετοειδή εγκέφαλο της ανθρωπότητας, στη μέντουλα ομπλογκάτα και λειτουργούν αγχολητικά
στη συλλογική συνειδητότητα, γαλινεύοντας το υποσυνείδητο από τους αυτόχθονες λεστριγόνες και κύκλοπες. Θα το εξηγήσω λιγάκι αυτό. Κάθε φορά που η τεχνολογία, μια καινούργια επανάσταση, τώρα είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στη ρομποτική, προκολεί απότομες κβαντικές αλλαγές, ποιοτικά άλματα στη συλλογική συνειδητότητα, το κατώτερο μέρος της συνειδητότητας αυτής, το ασυνείδητο, έχει τάσεις φυγής, τρομάζει, αναταράσσεται, βγαίνει από την Ιρβάνα του, και τότε έρχεται η τέχνη, η λογοτεχνία, η τέχνη, η φιλοσοφία, η θρησκεία, για να το γαλινέψει, να το κατευνάσει. Δεν είναι τυχαίο ότι σε εποχές μεγάλων αλλαγών ανακαλύφθηκε η Αμερική, πρώτη βιομηχανική επανάσταση, διαφοροποιούνται και τα θρησκευτικά δόγματα ή δημιουργούνται καινούρια. Αυτή η τέταρτη ρομποτική βιομηχανική επανάσταση με τους κουβαντικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα είναι σε λίγα χρόνια στο εμπόριο και θα είναι απείρως ταχύτεροι των σημερινών, φανταστείτε το, να μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες 100.000 φορές ταχύτερα από ό,τι σήμερα. Φανταστείτε το μέσο ανθρώπινο εγκέφαλο σε τι πανικό, σύγχυση και τάση φυγής θα βρίσκεται. Ακριβώς εκεί μπαίνουν οι καλλιτέχνες, οι λογοτέχνες, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι αναγεννησιακοί άνθρωποι, όπως είναι ο διπλωματούχος μηχανικός Γεώργιος Τσάτσος, και δίνουν τα φώτα τους στην ανθρωπότητα. Λειτουργούν ως παυσίλυπα και παυσίπονα στοιχεία. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο όπως ακούγεται, και σίγουρα είναι πολυτιμότερο από ό,τι κοστίζει ένα ή δύο ή τρία βιβλία. Και αν στον προηγούμενο αιώνα διακηρύχθηκε ευθαρσός αλλά ανοήτως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι ο Θεός πέθανε, οι άνθρωποι με τις βιομηχανικές επαναστάσεις ξαφνικά γίνανε αλαζονικοί και νόμισαν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν το Θεό ή να γίνουν οι ίδιοι μικροί θεοί, το σωματίδιο του Θεού στο ΣΕΡΝ, που τελικά όχι μόνο δεν βοήθησε να γίνουμε θεοί, αλλά δεν έλυσε κανένα από τα επίγοντα προβλήματα της ανθρωπότητας. Σήμερα έχουμε περισσότερο ανάγκη παρά κάθε άλλη φορά την μυθολογία. Και τι είναι η μυθολογία? Είναι συμπεπυκνωμένη γνώση υπό μορφή συμβόλων. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να επινοήσει κάτι που δεν συνέβη και δεν είδε ποτέ. Αν δούμε όλες τις θρησκείες, όλες τις μυθολογίες και όλα τα μνημεία τα αρχαία, τελείως απομακρυσμένοι γεωγραφικά πολιτισμοί απεικονίζουν παρόμοια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανάγκη της ανθρώπινης νόησης για μια συμβολική γλώσσα πριν καν την επινόηση της γραφής σε οποιαδήποτε μορφή δείχνει την επίγουσα ανάγκη ανεβρέσεως κάθε φορά ενός κώδικα που θα μας επιτρέψει αυτό που λέει ο Χριστός, την ευδοκία και την επιγής ειρήνη και την ομόνοια και την αλληλεγγύη. Αν δεν έχουμε ένα κοινό κώδικα να συνεννοηθούμε ότι τώρα είναι νύχτα και ότι ο φωτισμός αυτός είναι τεχνητός και έρχεται κάποιος ανόητος και βγάζει μια κβαντική εκδοχή ότι όλα γίνονται ταυτόχρονα, πραγματικά όχι, δεν είναι ταυτόχρονα, πραγματικά είναι πιθανά ταυτοχρόνως, αλλά δεν σημαίνει ότι υλοποιούνται όλα. Έτσι λοιπόν αυτός που είπε, και δεν θα τον κατονομάσω Θεός, πέθανε, ήταν επικός ένας ανόητος. Κανένας πνευματικός άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν θα έκανε μια τέτοια διακήρυξη. Πρώτον, γιατί παραδέχεται έμεσα δια της αρνήσεως την ύπαρξη ενός όντος του οποίου την παρουσία δεν μπορεί να επαληθεύσει με επιστημονικό τρόπο, και δεύτερον αντιφάσκει με τον εαυτό του, γιατί αν δεν υπάρχει το πνεύμα, τότε τι δουλειά κάνουν οι ψυχαναλυτές? Πουλάνε κάτι που δεν πιστεύουν ότι δεν υπάρχει? Κανένας λογοτέχνης και κανένας καλλιτέχνης, όσο άθεος και αν δηλώνει, όσο ηλιστής ή πραγματιστής αν δηλώνει, είναι η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Ο Μότσαρτ, αυτό το παράλογο, το απίθανο, δεν είναι αποτέλεσμα του Δαρβίνου, είναι η απόδειξη της ύπαρξης του Θείου, του αγνώστου αν θέλετε, που παίρνει διάφορα ονόματα ανάλογα με το χώρο και το χρόνο, όμως
εκφράζεται διά των πνευματικών ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο έχουμε ένα πολιτιστικό έργο, μία πολιτισμική προσφορά υψηλής αξίας και μεγάλου βεληνικούς, γιατί είναι σαν μια πέτρα στη λίμνη. Εκδόθηκαν αυτά τα τρία βιβλία, μπήκαν σε μια ωραία ανθεκτική στο χρονοθήκη. Κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το πού θα φτάσουν, πότε θα φτάσουν, πώς, σε πόσες γλώσσες θα μεταφραστούν, θα παρασταθούν, θα ακουστούν από το ραδιόφωνο, θα γίνουν video games ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είμαι σίγουρος ως ερευνητής και μελετητής των πολιτισμικών φαινομένων ότι οτιδήποτε είναι αυθεντικό δεν πεθαίνει. Οτιδήποτε αναβλύζει από την ψυχή ως περίσσευμα, ως δωρεά προς την ανθρωπότητα, δεν είναι δικό μας. Δεν μας ανήκει από την ώρα που φεύγει από μας και πηγαίνει στο φυσικό του αποδέκτη που είναι η ανθρωπότητα. Θεωρώ ότι έρχεται μέσα από τα σκοτάδια που ζήσαμε και τους τελευταίους αιώνες και τα πρόσφατα χρόνια, έρχεται μια καινούρια αναγέννηση με την ανθρωπότητα. Η τεχνολογία θα βοηθήσει δια της ελεύθερης διασποράς της πληροφορίας, που είναι προαπαίτηση αλλά όχι συνώνυμη της γνώσεως. Και αυτός ο εικονογραφημένος, ελαφρά ειρωνικός, σατυρικός λόγος που θίγει μεν τα κακώς κείμενα αλλά δεν προσβάλλει κανέναν, είναι ένας εύσχυμος τρόπος και να μιλήσουμε και να στιγματίσουμε αλλά και να υποδείξουμε με τη σοκρατική μέθοδο το ορθό, το λογικό, το αληθινό. Θεωρώ ότι στην απλότητα η σοφία, και αυτό το βιβλίο είναι ένα πολιτιστικό. Αυτή η τριλογία, αυτά τα τρία βιβλία, αλλά τα βλέπω σε ένα, είναι πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος, είναι ένα πολιτιστικό επίτευγμα και πολιτιστικό αγαθό για κοινοφελή χρήση. Δεν απευθύνεται σε κάποιους συγκεκριμένα. Είναι ένα σατυρικό δράμα που καυτηριάζει τον απανταχού ιερόστρατο. Είναι με τη μεριά του δημιουργού Κρίσνα εναντίον του καταστροφέως Σίβα. Περιμένω το επόμενο και θα ρωτήσουμε σε λίγο, θα ανακρίνουμε το συγγραφέα, τον εμπνευστή αυτής της πρωτότυπης τριλογίας, γιατί εγώ ως ερευνητής και μελετητής δεν έχω δει κάτι παρόμοιο, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά μας δεδομένα και στα αμερικάνικα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ασία, αλλά αυτό είναι πραγματικά κάτι πρωτότυπο και γι' αυτό δύο φορές πολύτιμο. Και εδώ θα σταματήσω να μιλάω ως κριτικός, το θεωρώ το αποτέλεσμα άριστο, είναι με άριστα το 100, είναι 1000 το αποτέλεσμα, και δεν το λέω επειδή γνωρίζω το συγγραφέα, είμαι πολύ τίμιος ως κριτικός, δηλώνω τον ενθουσιασμό, τον σεβασμό και την εκτίμηση σε αυτόν τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε κάτι τόσο πρωτότυπο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είδατε τι ωραία λόγια. Εδώ το πατάω εγώ. Εγώ είμαι για πάντως εσάς. Να πω ότι η μητέρα μου πάντως θα τα πίστευε αυτά που είπες. Θα ήμασταν δύο, η μαμά σας και εγώ. Και όλοι όσοι μας ακούν. Ο κύριος Γιώργος Τσάτσος είναι μια εξαίρετη περίπτωση. Ίσως είναι μια εξαίρεση ενός κανόνα που θέλει τους ανθρώπους να μένουν σε αυτό που ξέρουν, να συνεχίσουν να ζουν, δηλαδή όπως έμαθαν να ζουν, και να προσπαθούν να συνεχίσουν μια ζωή που πηγαίνει στο τέλος χωρίς να έχει γίνει τίποτα το σημαντικό. Ο Γιώργος Τσάτσος δεν σταμάτησε σε αυτό που είχε σαν δεδομένο της ζωής του. Έκανε ένα σπουδαίο βήμα πέρα από αυτό που είναι το προβλέψιμο. Με τα χρόνια κατάφερε να κάνει τον ελεύθερο χρόνο του δημιουργικό χρόνο. Βγήκε ένας σημαντικός εικονοπλάστης, χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο άλλοτε τη ζωγραφική και άλλοτε τις λέξεις. Το λόγο. Χαίρομαι που ο ίδιος δεν αφήνει το ένα να περάσει μπροστά αφήνοντας το άλλο πίσω. Τα βάζει και τα δύο να περπατάνε πλάι-πλάι. Κανένα δεν παίρνει κεφάλι από το άλλο. Τα προβάλλει όλα μαζί όπου του δοθεί ευκαιρία.
Το λέω αυτό γιατί και στη ζωγραφική του υπάρχει ο λόγος και στο λόγο υπάρχει η ζωγραφική του. Και αυτό είναι ένα ευτύχημα για αυτά τα βιβλία που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Το γνώρισα για πρώτη φορά στην έκθεση τη ζωγραφική του. Και εκεί λοιπόν αναγνώρισα την ικανότητά του να αφηγείται ιστορίες. Ζωγράφιζε, αλλά δεν ήταν οι ζωγραφιές του μια αφηρημένη προσέγγιση του άλλου της ζωής που παρουσιάζεται μέσα από σχέδια και χρώματα. Τα σχέδια και τα χρώματα ήταν μέρος που υπηρετούσαν την αφήγηση, εμπνέοντο από την αφήγηση. Ο Γιώργος Τσάτσος είναι ένας αφηγητής για μένα. Ένας γνώστης του βαθύτερου που επηρεάζει τη συμπεριφορά μας. Ο Γιώργος Τσάτσος βουτάει στα σύμβολα, στους μύθους, στην προκειμένη περίπτωση, και φτιάχνει τη δική του μυθολογία, που είναι εμπνευσμένη από την εποχή μας, από την εμπειρία του, από τη συναναστροφή του μαζί μας, από τη συναναστροφή του με τα παιδιά του, με τα εγγόνια του. Ο Γιώργος Τσάτσος λοιπόν δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας, είναι ένας ολιστικός μάρτυρας της αφήγησης. Τα βιβλία του είναι η συνέχεια της ζωής του, για να μην πω η ίδια του η ζωή. Εδώ έχουμε να παρουσιάσουμε τρία βιβλία που πραγματικά τα διαβάζει ένα κοινό κάθε ηλικίες, γιατί αν είσαι παιδί μαθαίνεις διασκεδάζοντας. Αν είσαι ενήλικας, αναρωτιέσαι και επανακαθορίζεσαι. Και αν είσαι γέροντας, ζηλεύεις, γιατί ο κύριος Τσάτσος αποδεικνύει με τη σπουδαιότητα του έργου του ότι ο χρόνος δεν είναι για να περνάει ανώδυνα, αλλά για να μετασχηματίζεται δημιουργικά. Αυτά τα τρία βιβλία κατοικούνται από ήρωες της μυθολογίας που λίγος πολύ γνωρίζουμε καλά, αλλά κοιτάξτε το περίεργο, μεταμορφώνονται. Μπολιάζονται από αυτό το νέο που μας χαρακτηρίζει και που μας μεταμορφώνει κάθε φορά. Ο κύριος Τσάτσος μετά από τα βιβλία του αυτά δημιουργεί έναν πολλαπλασιασμό, ένα άλλο γινόμενο στους μύθους της μυθολογίας που ξέρουμε, της ελληνικής κυρίως μυθολογίας, που τους κάνει αυτούς τους μύθους πάντοτε επίκαιρους, πάντα εύστοχους. Μπορώ να πω πολλαπλασιάζει τη σημασία τους. Ο κύριος Τσάτσος λοιπόν είναι μια περίπτωση που δημιουργεί γάμους πνευματικούς, πυρήνες σκέψης, μέσα από τα γραπτά του ή μάλλον μέσα από τις γραπτές εφηγήσεις του, για να είμαι πιο ακριβής. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι το πάθος αυτού του ανθρώπου να προσφέρει κώδικες για να αποκωδικοποιήσουμε το φαίνεσθε. Με όρους βάθους, με όρους ποιοτικούς. Αξίζει να πάρετε στα χέρια σας αυτά τα τρία βιβλία, γιατί δεν είναι απλώς άλλα τρία βιβλία. Είναι φορείς απόλαυσης, πιστέψτε με. Διαβάζεις, διασκεδάζεις, γελάς, σκέφτεσαι, προβληματίζεσαι. Ναι, διασκεδάζεις, διαβάζοντας, αγαπάς το βιβλίο ακόμα περισσότερο, παρόλο που όλοι θέλουν να το πυροβολήσουν. Ο κύριος Τσάτσος έχει επιτύχει κάτι σπουδαίο σε αυτά τα τρία βιβλία, κατά τη γνώμη τη δική μου. Έχει παντρέψει τη μυθολογία με τη φαντασία. Τα βιβλία αυτά, αλλά και η ζωγραφική του κύριου Τσάτσου, δεν είναι μια αναπαραγωγή μύθων, αλλά μια παντριά του μυθολογικού κόσμου με το φανταστικό κόσμο που κουβαλάει ο ίδιος μέσα του. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κατασκευή ενός νέου κόσμου. Δύο κόσμοι λοιπόν σε τρία βιβλία. Σας ευχαριστώ, δηλώνω από την αρχή ότι το αγαπημένο της τριλογίας μου αυτής είναι οι σύγχρονες μουσες για μένα. Και είναι οι σύγχρονες μουσες γιατί επινοεί ο συγγραφέας συναντήσεις με τις 8 μουσες και το μουσο για να συζητήσουν πράγματα τα οποία τρέχουν στην καθημερινότητά μας. Τους επαναπροσδιορίζει δηλαδή τη διάρκεια του χρόνου που έχει καθίσει απάνω τους και τους βοηθάει, τις μουσες και το μουσο, να μπουν εδώ στη σύγχρονη εποχή και να ζήσουν ανάμεσά μας.
Νομίζω ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον, γιατί δεν περιορίζονται σε αυτό που θα περιοριζόταν κάποιος μιλώντας με τις μουσες που ξέρουμε ή με το μουσο που επινοεί. Νομίζω ότι με πρόσχημα τις μουσες διαλέγεται με το βαθύτερο που έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επεκταθείτε πολύ, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχετε να γράψετε και βιβλία. Και τους δύο μιλητές. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί μπήκατε πράγματι στην ουσία του αυτού που κάνω και αυτό που προσπαθώ να κάνω. Θα σας πω 5 λόγια, λοιπόν, για αυτές τις σκέψεις που με διέπουν όταν τα φτιάχνω αυτά. Πολλοί μου λένε να κάτσεις να γράψεις την αυτοβιογραφία σου, να γράψεις την αυτοβιογραφία σου. Μα, λέω, είναι ανιαρό το πράγμα αυτό. Γράφουμε όλοι οι αυτοβιογραφίες, τώρα ποιος ενδιαφέρεται, ελάχιστοι. Απ' την άλλη μεριά σκέφτηκα ότι μήπως είναι καλή ιδέα να διατυπώσω τις ιδέες μου με έναν τρόπο έκθεση ιδεών. Αλλά και αυτό είναι βαρετό. Τώρα να κάθομαι να γράφω θεωρίες περί του κόσμου και περί της ψυχής και περί... είναι... ποιος θα τα διαβάσει. Μήπως λοιπόν να κάνουμε κανένα διάλογο, σκέφτηκα, να το κάνω υπό μορφή διαλόγου. Άλλωστε το έχει κάνει και ο Πλάτων αυτό. Δεν είμαι ο πρώτος. Το πρόβλημα είναι όμως... Και εγώ το κάνω. Ναι, όλοι μας το κάνουμε. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι όμως με ποιον να διαλογιστώ. Έλατε. Έλατε. Πού θα βρούμε κάποιον να μιλήσω. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν οι μουσες. Οι άτιμες. Οι άτιμες. Και έρχονται λοιπόν οι μουσες μία-μία. Πρώτη έρχεται η Πολυτρόπη. Η Πολυτρόπη είναι στην πρώτη γραμμή της Οδύσσιας. Λέει άντρα μη ένεπε, μουσα Πολυτρόπη ως μάλα πόλα. Αλλά έκανε κάποιος, φαίνεται στην αντιγραφή, λάθος. Και αντί να γράψει μουσα Πολυτρόπη, λέει άντρα Πολύτροπον. Ενώ είναι στη μουσα Πολυτρόπη αναφέρεται. Και η ίδια είναι αρκετά ζορισμένη, όπως μου εξήγησε, γιατί την έχουν αδικήσει, την έχουν θάψει τόσο καιρό. Είστε πολύ ευαίσθητος στην προσέγγιση τους. Ναι. Τις ακούτε, είναι... Ναι, έρχεται, έχουν λοιπόν, τα βάσανα. Έρχονται μία-μία λοιπόν. Έπειτα εμφανίζεται η Τηλεθόνη που είναι για την τηλεόραση, η Θεανό για το σινεμά. Έπειτα έρχεται ο Μούσος, όπως είπαμε, ο οποίος λέγεται Σέφαρχος και μπορείτε να φανταστείτε τι ασχολείται ένας Σέφαρχος. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο για φαΐ, είναι για τις αισθήσεις, είναι για την... γιατί και ο Σεφ αντιμετωπίζει 4 αισθήσεις, όχι μία αίσθηση, και τη γεύση και την όσπριση και την αφή. Πάρα πολλές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν είχατε εμένα στο μυαλό σας. Όχι, όχι ακόμη. Σιγά σιγά. Γαστρονομία, γαμηλή. Λοιπόν, άρχισαν να μιλάνε αυτές οι μουσες και αναπτύχθησαν. Και σιγά σιγά έπειτα βγήκε η Ολυμπία που είναι για τα σπορ. Έπειτα βγήκε η Πολυπλάνη, η οποία είναι διαφήμιση και προπαγάνδα. Αρκετά επικίνδυνη, γιατί είναι... πρέπει να την προσέχει κανείς αυτή. Με την Πασαρέλα πώς περάσατε? Η Πασαρέλα είναι ευγενέστατη, και πολύ έχει στείλει. Ξανθιά? Όχι, δεν είναι ξανθιά και είναι λιγότερο εντυπωσιακή από ό,τι περιμέναμε. Η Ολυμπία είναι πάρα πολύ ξανθιά. Πάρα πολύ όμορφη. Γιατί είναι κόρη του Μπαλντούρ, είναι εγγονή του Όντιν και εγγονή του Δία. Ποιος άλλος σε όλο αυτόν τον κόσμο είναι εγγονός των δύο μεγάλων θεών, ας πούμε. Είναι, και που να είσαι βασιλιάς και να είσαι και άσχημος. Και Σκανδιναβή και κόρη της Αγλαΐας. Τι λες τώρα? Όχι, όχι. Απίθανη. Λοιπόν, έπειτα εμφανίζεται όμως και η ηλεκτρονική. Αυτή είναι λίγο παρτσακλό και αυτά, αλλά είναι πολύ έξυπνη. Και αυτή είναι η μούσα των smartphones και της ψηλής τεχνολογίας. Είναι όλα στα computer, στα τέτοια. Γι' αυτό. Και στο τέλος λοιπόν του βιβλίου μου λέει... στον επίλογο του βιβλίου, κατά κάποιο τρόπο, είναι οι Πολυτρόποι. Τώρα κατάλαβες, λέει, όλες εμείς μέσα σου είμαστε. Μέσα σου κατοικούμε, στο μυαλό σου είμαστε. Και γιατί είμαστε αθάνατοι, λέει? Αθάνατοι είμαστε γιατί είμαστε άειλοι. Δεν παρερχόμαστε από την ύλη. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Πώς διατυπώνεις ιδέες
οι οποίες είναι, όπως είπατε οι ομιλητές, πρωτότυπες και όχι συνηθισμένες, πώς τις διατυπώνεις με τρόπο εύληπτο και που ο άλλος να θελήσει να το διαβάσει και να το καταλάβει. Και επιτερχόμαστε, το δεύτερο βιβλίο είναι παραμύθι με όμικρον γιώτα, γιατί είναι μύθι, και εκεί μου εμφανίζεται όχι πλέον φανταστικό πρόσωπο, αλλά ένα αληθινό πρόσωπο, ο Πάνας. Και έρχεται ο Πάνας στο μάτι, ξεφυτρώνει πίσω από ένα δέντρο και τον παίρνω στην αρχή για Πακιστανό που θέλει να μου πουλήσει χαλάκια και διάφορα πράγματα που είναι μαυριδερός, φοράει και ένα μπερέ για να κλείψει τα κέρατά του και κάτι φαρδιά τζινς. Αλλά τελικά ο Πάνας αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον τύπος. Έχει και έναν άλλο φίλο, το Γίδιο. Έπειτα φέρνουν και έναν άλλο φίλο του, το Γεωφίδιο, που είναι ένα φίδι. Και ανοίγει με αυτό. Και μου εξηγεί ο Πάνας εκεί στην ιστορία αυτή ότι αυτός υποφέρει, επειδή είναι τραγωπόδαρος. Ο Ζεύς πάντα τον στομπάριζε και τους φερόταν πολύ ρατσιστικά. Και αποφάσισε, επειδή ήταν τόσο οι Ολύμπιοι ρατσίστες, να πάει στην Αίγυπτο να προσλάβει μερικούς ζωόμορφους θεούς της Αιγύπτου, ώστε να συστήσει σύλλογο ζωομόρφων θεών. Οπότε πάει στην Αίγυπτο, έχει τις περιπέτειές του στην Αίγυπτο, έπειτα πάει στην Ινδία, προσλαμβάνει τον Γκανέσα, προσλαμβάνει τον Χανουμάν, ο Γκανέσα είναι ο ελεφαντόμορφος θεός, γνωρίζει τον Σίβα, γνωρίζει τον Ορόη στην Αίγυπτο και έτσι όλες αυτές οι περιπέτειες. Στο τέλος δε πιάνει και καλά και εμφανίζει στο μάτι και τον Θεό Διόνυσο, που είναι μεγάλη ιστορία. Γενικά απέφυγα να τα αγγίξω τους μεγάλους θεούς, γιατί είναι επικίνδυνοι οι μεγάλοι θεοί, έχουν υπερβολική δύναμη και μπορούν να μας κάψουν τελείως. Οπότε τους αποφεύγω αυτούς. Και όπως μου εξηγεί ο Πάνας, εγώ είμαι δευτέρας τάξης θεός και ο Γίδιος μου λέει είμαι τρίτης τάξης θεός. Του λέω ποια είναι η διαφορά μεταξύ τρίτης τάξης και δευτέρας τάξης. Να λέει δευτέρας τάξης, δεν είμαστε πρώτης τάξης, αλλά μας ξέρει όλος ο κόσμος. Τρίτης τάξης δεν υπάρχουμε στη φαντασία του κόσμου, δεν μας ξέρει κανείς. Γι' αυτό είμαστε τρίτη. Αλλά χάρη σε σένα, λέει, τώρα θα γίνουμε δευτέρας τάξης. Επειδή μας δημοσίευσε, αναβαθμιστήκαμε και γίναμε δευτέρας τάξης. Και έτσι παίζω ένα ρόλο σημαντικό στο να προάγω διάφορους θεούς από τρίτης τάξης σε δευτέρας τάξης. Επανακαθορίζετε την ιεραρχία. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, φτάνουμε στο τρίτο βιβλίο τώρα, που είναι στη σκιά της Ακρόπολης. Εκεί είναι πιο δύσκολο το θέμα. Λοιπόν, αρχίζει όπου συναντώ δύο από αυτές τις μούσες που πάνε περίπατο και κάνουν ψώνια στην οδόν Αδριανού και με πάνε στην οδόν, πώς τη λένε, Τρυπόδο, ναι, και έχουν εκεί μια λέσχη και είναι ένα παλιό σπίτι και μπαίνεις μέσα και εκεί πας στο υπόγειο και εκεί γίνεται χαμός. Έχει μια τεράστια πισίνα, έχει σφαιριστήρια, έχει παγοδρόμιο, έχει... Και είναι εκεί ο εγγονός του Ασκληπιού, ο Σκλήπιος, ο γιος της Υγείας, ο οποίος σημειωτέων έχει και βοηθό, τον Εμβόλιο. Ο οποίος ο Εμβόλιος είναι γιατρός προληπτικής ιατρικής και δεν το συμπαθεί και πολύ ο κόσμος γιατί είναι κακόμορφος. Αλλά φαίνεται ότι είναι καλόκαρδος κατά βάθος και κάνει καλό, παρόλο ότι είναι άσχημος στην όψη αυτός ο Εμβόλιος. Τον έχω ζωγραφίσει, θα τον βρείτε στο βιβλίο. Γνωρίζω την Ευρώπη, είναι φαινόμενο η Ευρώπη. Πώς έγινε όλες τις φίλες του Ουδία η Ήρα να τις κατακάψει και την Ευρώπη τίποτε και να ζήσει χρόνια και να κάνει τρία παιδιά με το Δία και να τις δώσει και δώρα ο Δίας. Μήπως δεν καίγεται η Ευρώπη? Ναι, αλλά τι γίνεται, μου εξηγεί ότι είναι η ανεφόρον αγάπη, ότι έχει ανεφόρον αγάπη για το Θεό και αυτός ανταποκρίνεται τότε και είναι ο πιο συμπαθής Θεός του κόσμου. Ο διάλογος με την Ευρώπη είναι πολύ ενδιαφέρον διάλογος. Έπειτα εμφανίζεται ο Ιαννός. Τώρα αυτό είναι δύσκολο πράγμα, γιατί με τον Ιαννό το ένα κεφάλι σου λέει κάτι και το άλλο κεφάλι σου λέει το αντίθετο. Το ρωτάω καλά,
πω με ποιο στόμα τρως. Λέει το whisky το πίνω με το ένα στρώμα και τη σόδα με το άλλο στόμα. Λοιπόν, και είναι όλο αυτό οι δύο μορφές και το παιχνίδι μεταξύ της μίας μορφής και της δεύτερης μορφής. Αργότερα εμφανίζεται ο μύθος. Ο μύθος δεν τον ξέρει κανείς. Είναι ένας, δεν είναι τρίτης τάξης θεός, αλλά είναι πρώτης τάξης, αλλά παριστάνει τον τρίτη τάξης. Είναι γιος του Δία, αλλά είναι ο λογοκρίτης των μύθων. Είναι αυτός που εξασφαλίζει να διατηρείται η εγκεκριμένη έκδοση των μύθων και όχι άλλη μύθη. Αλλά έπειτα αρχίζει να μου λέει διάφορες ιστορίες για τον Τροϊκό πόλεμο, παραδείγματος χάρη ότι δεν υπήρχε δούριος ύπος, απλώς τον φτιάξανε εκεί για παρελκυστικό, γιατί στην πραγματικότητα σκάψανε ένα τουνέλι από κάτω και ενώ οι Τρώες βλέπανε το άλογο το αυτό άλογο το μεγάλο, οι άλλοι μπήκανε μια νύχτα μέσα και έπειτα μου λέει μια παραλλαγή της Οδυσσίας η οποία είναι τελείως παράλογη και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα λοιπόν σε όλα αυτά, για να μην πολύ μαγρηγορήσω, είναι έπειτα προς το τέλος στο μάτι μου εμφανίζεται ο Πρωτεύς. Ο Πρωτεύς είναι ένας πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα μορφή, διότι είναι, αλλάζει μορφή ο ίδιος. Είναι αρχαιότατος θεός και όπως το νερό αλλάζει σχήμα και αυτός ο Πρωτεύς αλλάζει σχήμα. Και γίνεται εκεί μια συζήτηση μεταξύ του ορατού κόσμου και του κόσμου των μη αισθήσεων. Μου λέει, καλά εσείς οι άνθρωποι είστε τόσο έξυπνοι, τόσα πράγματα έχετε ανακαλύψει. Πώς μπορείτε να γνωρίτε όλον αυτό τον απέραντο κόσμο του πνεύματος, ο οποίος δεν είναι απτός, δεν τον πιάνετε με τις αισθήσεις σας. Και γίνεται αυτή η συζήτηση και βεβαίως αυτό είναι δύσκολο θέμα να το αναπτύξει και να το εξηγήσει κανείς. Γιατί το λεξιλόγιο μας είναι όλο ένα λεξιλόγιο της ύλης. Δηλαδή είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε ότι αυτό το τραπέζι είναι έτσι, το φως είναι τόσο, έχει τόσο. Αλλά όταν μπαίνουμε στο χώρο του πνεύματος, στο χώρο των άειλων, δεν έχουμε τις λέξεις να τα διατυπώσουμε αυτά και δεν έχουμε τρόπο να τα μεταφέρουμε. Τι κάνουμε? Κάνουμε παραβολές, κάνουμε αναλογίες, κάνουμε μεταφορές, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε και εκεί μπαίνουμε και στην ιστορία της σπηλιάς του Πλάτωνα που είναι όλο σκιές. Αυτά περίπου ήθελα να πω πώς έγινε το βιβλίο. Έγινε δηλαδή σαν ένα ταξίδι μέσα στον κόσμο τον περίεργο και να τελειώσω λέγοντας όλοι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν τον καταλαβαίνουμε. Μερικοί νομίζουν ότι τον καταλαβαίνουν, αυτοί είναι αυτοί που δεν τον καταλαβαίνουν ακόμη περισσότερο από όλους τους υπολείπους μας. Ούτε μπορούμε ποτέ να τον καταλάβουμε, αλλά προσπαθούμε και αυτό που κάνω κι εγώ εδώ είναι να προσπαθήσω να ταξιδέψω και να διερευνήσω τις διάφορες πλευρές αυτού του καλλιδοσκόπιου του κόσμου στον οποίο ζούμε. Ένα είδους εξερεύνησης και εξερεύνησης ιδεών, εξερεύνησης σχέσεων. Και αυτό κάνω. Και ευχαριστώ τους δύο μιλητές που μιλήσανε γιατί αντελήφθησαν αρκετά καλά αυτό που προσπαθώ να κάνω και βάλανε το δάχτυλό τους απάνω στο αυτό. Ήθελα πριν τελειώσω να ευχαριστήσω την εκδότριά μας που μου εξέδωσε αυτό το έργο, την κυρία Μαργαρίτα Παρισιάνου, η οποία με ενθάρρυνε να κάνω εικονογράφηση των βιβλίων μου, γιατί εγώ αρχικά δεν ούτε σκέφτηκα να το εικονογραφήσω και με βοήθησε και πάρα πολύ με το team το δικό των ανθρώπων στη σχεδίαση των βιβλίων, γιατί τα βιβλία αυτά είναι ένα έργο ολόκληρο, δεν μπορεί να το τυπώσεις αλλιώς, έχουν πάρει μία μορφή. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ όλους που με τιμήσατε ερχόμενοι εδώ. Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα να υπογράψει δεκάδες αντίτυπα. Είναι όλα συλλεκτικά γιατί είναι ένα έργο μοναδικό προσφορά στην ανθρωπότητα και παρακαλώ να τιμήσουμε και την εκδότρια και τον συγγραφέα. Βέβαια, να πούμε μερικά, γιατί εδώ πάτε να φύγετε έτσι. Ναι.
Να σας πω, ποιος σας μίλαγε για τους μύθους στη ζωή σας? Πώς καταλήξατε να έχετε τέτοια γνώση για τους μύθους? Διαβάζω βιβλία, πήγα και σε καλό ελληνικό σχολείο, το Βαρβάκιο, μάθαμε ιστορία, μάθαμε πράγματα, αλλά... Από ό,τι φαίνεται σας ακολουθήσαν όμως. Ναι, έτσι είναι, με τραβάνε αυτά. Τι ήταν αυτό που σας τραβούσε στους μύθους? Όπως λέω και στον πρόλογο, πρώτον μία Αγγλίδα διαπρεπίσει στον τομέα έχει κάνει ένα προσδιορισμό που λέει «Η μυθολογία ενός λαού είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία συλλογή ωραίων ή τρομακτικών διηγήσεων τις οποίες εξοραϊσμένες κάποτε διδάσκουμε στα σχολεία. Είναι τα σχόλια των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης εποχής ή ενός πολιτισμού απάνω στο μυστήριο της ανθρωπίνης ύπαρξης». Και αυτό σε τραβάει, δηλαδή αυτό το μυστήριο, τι είμαστε τέλος πάντων, τι κάνουμε. Έτσι δημιουργείται ένα πρότυπο για κοινωνική συμπεριφορά και με τις ιστορίες για θεούς και δαίμονες γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η εσωτερική αλήθεια. Αυτή η κυρία το έχει βάλει το δάχτυλό της πολύ σωστά. Δηλαδή η μυθολογία, και το λέω και εγώ, αυτό το βρήκα χθες, προχθές. Το λέω όμως στον πρόλογο μου, ότι η μυθολογία δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, είναι ένα εγχειρίδιο για ζωή, γιατί ακουμπάει μόνιμες αξίες. Τώρα, η μυθολογία ελίσσεται, εξελίσσεται, ο κόσμος αλλάζει, δεν είναι κάτι το στατικό, άρα και η μυθολογία πρέπει να... Και στο κάτω-κάτω κάποιος σαν και εμένα κάποτε έφτιαξε τη μυθολογία, δεν έπεσε από τον ουρανό. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει αλήθεια? Είναι ζητούμενο? Αυτό είναι που θα με ρωτήσετε το επόμενο. Τώρα ψάχνω να βρω την αλήθεια στο επόμενο βιβλίο. Δεν νομίζω. Είδατε τι εύστοχος που είμαι. Πολύ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα τη βρω. Ναι. Να ψάξω να δω, αλλά θα τη βρω ή όχι, αυτό είναι ένα μυστήριο. Σαν λαγός είναι δηλαδή. Η αλήθεια τρέχει από το λαγό το βρίσκει όμω. Μπαίνει σε μια τρύπα, το βρίσκει. Κάποτε το πιάνει όμω. Ναι, το τι είσαι ευκαιρία. Αυτή γίνεται αέρα όμω. Πάντα να το πιάσει και μα δεν έχει τίποτα εκεί. Τι ώρα ήρθαν οι μουσες στο σπίτι? Απόγευμα και μια άσχημη μέρα. Έτσι χιόνιζε, κρύο έκανε. Φόραγαν μεγάλα παλτά, κουκούλες. Ήταν πολύ κρύο. Έκανε πολύ κρύο. Απρόσκλητες ή είχαν πάρει ένα τηλέφωνο? Τελείως απρόσκλητες. Και απρόσμενες. Πού να το ξέρω, ούτε ήξερα ότι υπήρχαν. Εσείς από τις 8 προτιμάτε κάποια? Δηλαδή τώρα θα θέλατε να ξανασυναντήσετε κάποιον από αυτές? Η αρχιμούσα πάντως είναι η πολυτρόπη. Είναι η αρχιμούσα. Μ' άρεσε εκεί που μιλάτε για την έμπνευση με την πολιτική. Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό. Είναι και ο Γιώργος. Ναι, και οι πολιτρόποι μου λέει, μα μην ψάχνεις μακριά, μέσα σου είμαι. Το τελευταίο κεφάλαιο της Μούσης ασχολείται με τη δημιουργικότητα. Τι είναι δημιουργικότητα, είναι κάτι πρωτότυπο ή όχι? Βλέπετε, και δημιουργικότητα είναι πρωτότυπο αυτό που σκεφτόμαστε, ή υπάρχει κάπου μέσα στον κόσμο και εμείς το κατεβάσαμε από το ράφι και το βρήκαμε? Είναι άλλο δημιουργός και άλλο δημιουργικός. Τι θα πει, τι είναι η διαφορά? Άλλο είναι ο δημιουργός, αυτός δηλαδή που γεννάει κάτι, και άλλος αυτός που από αυτά που έχουν γεννηθεί παράγει άλλες ιδέες. Εγώ νομίζω, αλλά δεν ξέρουμε, εγώ νομίζω ότι μέσα στο σύμπαν υπάρχουν ιδέες και κάπου ο δημιουργός είναι μάλλον αυτός που το βρίσκει παρά αυτός που το δημιουργεί. Αλλά ποιος ξέρει τώρα, είναι πολύ δύσκολο θέμα. Τώρα μου θυμίζει κάτι σε μια συνέντευξη που είχα κάνει του Μενουχίν, που είχε πει, λέω, αυτό όλο το πράγμα που φτιάχνετε, πού το βρίσκεται το μουσικό? Λέει, στα φύλλα είναι. Τι στα φύλλα, από πάνω μας κρέμονται οι νότες. Έτσι είναι. Λέω, δηλαδή, κάνω έτσι και κόβω ένα τσαμπί και σας το παίζω. Έτσι είναι. Έτσι. Και αυτό λέω. Και αυτό λέω εδώ στους παραμύθους, ότι γύρω μας έχουμε πολύ ομορφιά και έχουμε πολλά πράγματα και δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν τα βλέπουμε? Γιατί εμείς είμαστε που δεν τα βλέπουμε, όχι ότι δεν υπάρχουν. Πού οφείλεται αυτή η τύχη? Η Αρκαδία, η μυθική Αρκαδία είναι ακόμη στην Αρκαδία. Χαλάσαμε μερικά τοπία, αλλά πάρα πολλά τοπία έχουν μείνει. Πώς προέρχεται αυτή η τύφλωση? Από τις σκοτούρες της ζωής,
από τις ανάγκες, από τις υλικές ανάγκες και από το εγώ βέβαια. Και τι καθαρίζει τα μάτια και βλέπουμε πιο καθαρά πια? Πρέπει να κάνεις μία αφαίρεση. Πρέπει να τα πετάξεις, να ξεφορτωθείς όλα αυτά τα μπαγκάζια που κουβαλάς απάνω σου, όλα αυτά τα μπαούλα. Όταν ανεβαίνεις στο βουνό της τελείωσης, δεν μπορείς να ανέβεις απάνω στην κορφή του βουνού κουβαλώντας 40 βαλίτσες από πίσω. Πρέπει να ξεφορτωθείς πολύ από εσείς αυτά. Από τα βάρη της υπόλοιπης ζωής, τι αφήσατε πρώτο για να φτάσετε στο σημείο να γράψετε και να ζωγραφίσετε? Η ζωή ίδια σε αναγκάζει, γιατί όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο αναγκάζονται, δοκιμάζονται, όλοι δοκιμάζονται. Πότε με απώλειες αγαπημένων, πότε με αρρώστιες, πότε με οικονομικές περιπέτειες, όλοι όμως δοκιμάζονται. Οι δοκιμασίες αυτές κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο, να εξελιχθεί, να πάει προς τα πάνω. Ή τον σπάνε βέβαια. Λοιπόν, όλο αυτό είναι σαν μια σφυριλάτηση. Όπως όταν πάρεις ένα θαυμάσιο σπαθί από αυτά τα Ιαπωνέζικα, δεν έγινε με μια μορφωσή. Σφυριλατήθηκε, ζεστάθηκε, το ξαναχτυπήσανε, δεν φλέπεις κάθε ένα. Αλλά όλα αυτά σιγά-σιγά-σιγά σε εξελίσσουν προς μια ανύψωση, ένα είδους σπιράλ, έναν έλικα, ο οποίος πάει προς τα πάνω. Τώρα πια τι εκτιμάτε στη ζωή σαν ουσία εσείς? Τι εκτιμάτε περισσότερο στη ζωή σας? Τι είναι το πιο ουσιαστικό στη ζωή σας πια? Αυτό, να μπορεί να ανεβαίνει κανείς πνευματικά και να μπορεί να έχει πετύχει κάποια ηρεμία πλέον, μια αφαίρεση από όλες τις σκοτούρες της ζωής. Και αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα που έχω, ότι επειδή είμαι τώρα συνταξιούχος, επειδή δεν έχω πια επιχειρήσεις, δεν έχω σκοτούρες τέτοιες, μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα χωρίς να με τραβάει το ένα και το άλλο. Αλλά ο άνθρωπος περνάει φάσεις, δεν μπορεί όλη του τη ζωή. Υπάρχουν περίοδοι που είσαι παραγωγικός, υπάρχουν περίοδοι που πρέπει να βγάλεις το ψωμί σου, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι ξέρετε, πετάξτε τα όλα. Στην Bhagavad Gita, το ιερό βιβλίο των Ινδών, υπάρχει ένας διάλογος με τον Κρίσνα και ο άνθρωπος τον ρωτάει τον Κρίσνα, ποιος είναι ο δρόμος προς τελείωση, και ο Κρίσνα του λέει υπάρχουν δύο τρόποι προς τελείωση, ή ο ασκητισμός ή ο αγώνας της ζωής. Και από τους δύο, λέει, ο αγώνας της ζωής είναι πολύ ανώτερος. Δηλαδή όχι η αφαίρεση. Υπάρχουν στιγμές, πιστεύετε, που μπορεί ο θνητός να κουμπίσει, ας πούμε, τις στέρνες του θεϊκού? Κάποτε πρέπει να τις ακουμπήσει, όλοι πρέπει κάποτε να τις ακουμπήσουμε, αλλά θέλει πολύ αφαίρεση. Από όλα αυτά που έχετε ακούσει στη ζωή σας, έχετε δει, υπάρχει κάτι που πιστεύετε ότι πράγματι άγγιξε τις θεϊκές στέρνες και είναι έργο ανθρώπου? Κοίτα, ας πάμε πίσω στη μυθολογία. Βέβαια. Ο μόνος αρχαίος που ανέβηκε στον Όλυμπο ήταν ο Ηρακλής. Και όμως και ο Ηρακλής, είδες, δεν είναι καθόλου τέλειος ως άνθρωπος. Ελαττωματικός, εγκληματίας, βίαιος. Αλλά όμως πώς τα κατάφερε, έφτασε στην κορυφή. Αλλά όταν, για να φτάσει στην κορυφή, κάει και το σώμα του πριν. Έχει σημασία πώς φτάνουμε στην κορυφή? Τι κάνουμε για να φτάσουμε στην κορυφή? Δεν είναι ένας δρόμος για την κορυφή. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην κορυφή. Όχι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν 5, 6, 7 δρόμοι στην κορυφή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι μόνο αυτός ο δρόμος οδηγεί στην κορυφή. Υπάρχει ο δρόμος του ασκητισμού, υπάρχει ο δρόμος της αφοσίωσης, υπάρχει ο δρόμος της σοφίας. Υπάρχουν διάφοροι δρόμοι και όλοι οι δρόμοι δεν είναι ίδιοι και αναλόγως του ανθρώπου ο καθένας ακολουθεί τον δικό του δρόμο, τις δικές του αυτό που του πάει περισσότερο. Είπε πριν ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς τέτοιου είδους πράγματα και για μένα είναι πιο εύκολο να κάνω αυτά παρά ένα επιστημονικό σύγγραμμα. Αυτό δεν θα τα κατάφερνα.
είναι τι σου πάει το κάθε πράγμα. Το χιούμορ σε βοηθάει περισσότερο να συνομιλήσεις με το άλλο σου κομμάτι του εαυτού σου, αυτό που δεν θες να μιλάς μαζί του. Τι είναι χιούμορ, τι είναι κάτι αστείο. Το αστείο είναι πάντα ο ίδιος ο κανόνας, τι είναι αστείο. Είναι τι θα έπρεπε να είναι εν σχέση με το τι είναι. Δηλαδή αυτό το χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας και του ιδεώδους, αυτό είναι το αστείο. Λοιπόν, αν είσαι προσγειωμένος, αν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι, τότε μοιραίως πρέπει να βλέπεις και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτού που είναι. Και βέβαια δεν πρέπει να παραπέμπει κανείς τον εαυτό του στα σοβαρά, αυτό είναι θέμα ego βέβαια. Να σας πω, εγώ μπορώ να μιλάω ώρες και να σας ρωτάω ώρες από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί οι ερωτήσεις ανεξάντλητες. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, τελειώνοντας αυτά τα βιβλία τώρα, λέτε αμέσως σας, ρε γαμώτο, δεν έκανα, δεν έγραψα αυτό, δεν ρώτησα αυτό, ναι. Δεν έγινε αυτό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν υπήρξαν και θέλετε τώρα να τα καταθέσετε εδώ και ας μην τα αναλύσουμε. Είναι δύσκολο αυτό, είναι ένα ερώτημα. Βέβαια, ένα βιβλίο πρέπει να τραβήξει μια γραμμή κάπως, όπως και όταν φτιάχνει μια ζωγραφιά. Δεν μπορεί να τη φτιάχνει επάπειρον. Ο Χατζηκυριάκος έλεγε πολύ ωραία όταν ζωγράφιζε ότι υπάρχει μια στιγμή που το έργο είναι τελειωμένο. Το βλέπεις, τέλειωσε, πάει. Εκείνη τη στιγμή το κλείνεις. Ο κακός ζωγράφος το συνεχίζει. Ναι. Μιλάμε τώρα επαγγελματικά. Αλλά έτσι είναι. Φτάνεις μια στιγμή που πρέπει να σταματήσεις και έπειτα ξεκινάς το επόμενο, εντάξει. Είναι όπως με τις παρουσιάσεις βιβλίου το ίδιο. Αλλά πώς καταλήγει, το τελευταίο μου βιβλίο καταλήγει με ένα έτσι φινάλε που εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες, όλοι οι θεοί και ο καθένας λέει το λόγο του. Και στο τέλος έρχεται και η Αθηνά ως επιστέγασμας κορονής. Και τι λέει η Αθηνά, λέει η προσπάθεια έχει σημασία. Το αποτέλεσμα δεν είναι, είναι ότι κάνεις την προσπάθεια, αυτό μετράει. Με ποιους από αυτούς τους ήρωες θα ξαναβγαίνετε μια βόλτα, έτσι θα πηγαίνετε ας πούμε να πιείτε ένα καφέ. Αρκετούς. Πέστε ένα δυο. Θα τους δώσουμε μια χαρά ότι μπορεί να τους περιμένει μια νέα συνάντηση. Ας πούμε οι μουσες οι περισσότερες είναι συμπαθέστατες. Ο Πρωτέας είναι πολύ μπερδεμένο πράγμα, διότι πότε γίνεται σκουλίκι, πότε γίνεται ο Hasselhoff από το Baywatch, πότε γίνεται Σοκράτης, έπειτα στο τέλος όταν τελειώνουμε γίνεται αετός πετάει, έπειτα ξαφνικά φτάνει πάνω από τη θάλασσα, γίνεται δελφίνι βουτάει. Λοιπόν, τι είναι ο Πρωτέας, είναι κάτι που δεν μπορείς να το πιάσεις. Είναι... Ο μύθος όταν γίνεται παραμυθάς βγαίνει από τα όρια. Ο μύθος είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ επικίνδυνος. Προσοχή με το μύθο. Μεγάλη προσοχή. Ναι. Αποφεύγετε εσείς αν το πέσει τα πάντα. Και η πολυπλάνη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ διασκεδαστική, αλλά και αυτή επικίνδυνη. Μπορεί να σου οδηγήσει. Γι' αυτό και λέγεται πολυπλάνη άλλωστε. Βέβαια. Δεν είναι τυχαία. Να είστε καλά, να είστε πάντα ζωντανός, να μας δίνετε γέλιο. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ είσαστε υπέροχος. Και χαίρομαι που έχετε δεξί χέρι γιατί θα υπογράψετε τώρα. Θα υπογράψει δεκάδες όσο μπορώ. Πρώτα εδώ θα υπογράψετε.